Καλώς ήρθατε στο Φωτεινάφωνο. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα μας. Είχαμε να χάσουμε συνεχόμενο παιχνίδι από τους περσινούς τελικούς, όπου χάσαμε 4 φορές από τους Raptors. Χάσαμε μέσα στο Phoenix από τους Suns, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ εύστοχοι, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο. Πήραν πάρα πολύ γρήγορα με διαφορά 20 πόντων και ναι, δεν καταφέραμε να την ανατρέψουμε. Καλώς ήταν ο DiVincenzo, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο. Εντάξει, πολύ πόντι και από τον Bledsoe και από τον Middleton, δεν θα έλεγες ότι έκαναν και κάποιο πολύ καλό παιχνίδι όμως. Ο Ιλιασόβα έπαιξε για 15 λεπτά, είχε 0 στα 0. Και ναι, με ενόχλησε λίγο αυτό εδώ πέρα, γιατί ήταν μια ευκαιρία. Εγώ το βλέπω ότι ήταν μια ευκαιρία για τον Μιχάλη να δοκιμάσει πεντάδες οι οποίες θα τις ζούμε στα play-off όταν θα ξεκουράζεται ο Γιάννης. Αλλά όχι, δεν είναι μια πεντάδα. Το να βάλεις τους 4 από τους 5 βασικούς με τον Ιλιασόβα στη θέση του Γιάννη δεν είναι μια από τις πεντάδες των play-off. Νομίζω. Από τους Suns καλύτεροι ήταν ο Booker, ο Rubio και ο Baines. Εντάξει, οκ. Okay. Το ένα και μοναδικό θετικό στοιχείο ήταν ότι δεν κάναμε πολλά λάθη. Κάναμε 10 μόλις λάθη. Χαμηλό είναι αυτό πέρα το νούμερο, αν το συγκρίνεις με τα προηγούμενα παιχνίδια. Να περάσουμε στα σχόλια, να δούμε τον Peter, ο οποίος δεν έχει φετίχ με τις 70 νίκες. Έχει, έτσι, θα ήθελε την πρώτη θέση και λέει ότι ναι, αν είναι να αντεφορμανιστεί η ομάδα, να αντεφορμανιστεί τώρα, αρκεί να μην χαθεί η πρώτη θέση. Δεν νομίζω να χαθεί. Είναι αρκετά πίσω και οι Raptors και οι Celtics. Του Παναγιώτη του άρεσαν τα σκυλάκια στο ημίχρονο, δεν λέει για ποιο ημίχρονο όμως, πρώτο, δεύτερο, τα σκυλάκια, μάλλον ο DiVincenzo είναι ένας από αυτούς, αλλά ναι, δεν ξέρω, πρέπει να το μπλουτίσεις λίγο το σχόλιο σου, Παναγιώτη. Ο Διογέννης λέει για τα μεγάλα κανάλια και για το πώς αντιμετωπίζουν τους Lakers, το ίδιο και ο Αντώνης λέει ότι υπάρχει ένα σμπρόξιμο στον LeBron και τους Λιμνιώτες και λες ότι υπάρχει ένα πολύ μίσος κρατισμός γιατί δεν είναι Αμερικανάκι ο Γιάννης, νομίζω, όχι ότι δεν είναι Αμερικανάκι, είναι στην απέξω, δηλαδή. Το Space Jam 2. Το Space Jam 2 είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων με live action μαζί. Είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 1 έχει βγει με τον Jordan. Στο νούμερο 2 θα είναι ο LeBron James. Τον προσκαλέσανε τον Γιάννη, του κάναν πρόταση να έρθει να παίξει και είπε όχι, δεν θέλω. Οπότε ναι, είναι στην απέξω σε κάτι τέτοια ο Γιάννης. Και άλλο είναι όταν έχεις αυτήν εδώ πέρα την ταινία, άλλο είναι να την προλογίζεις και να την κάνεις promotion για να πάει κάποιος να τη δει, να πληρώσει να την δει στους σχηματογράφους και να λες ότι παίζει ο MVP, και άλλο είναι να λες ότι παίζει ο θρύλος LeBron James. Το βραβείο του MVP είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται στο λεγόμενο narrative, σε όποιον έχει το καλύτερο narrative, δηλαδή στην καλύτερη αφήγηση. Υπάρχουν κάποια βραβεία τα οποία έχουν κάποιοι να λένε ότι δεν τα πήραν αυτοί που πραγματικά έκαναν την καλύτερη χρονιά, αλλά τα πήραν αυτοί που είχαν την καλύτερη αφήγηση. Έχει αυτήν εδώ τη στιγμή μια πολύ καλή αφήγηση ο LeBron James. Ήρθε σε μια ομάδα, την έβγαλε ξανά στα playoff μετά από πολύ καιρό. Είναι 35 χρονών και παραμένει ένας από τους κορυφαίους. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παραμυθάκι για τον LeBron James να πάρει το βραβείο του MVP. Και θα ήθελα να βγω να πω εδώ πέρα αυτήν εδώ τη στιγμή ότι δεν μοιάζει καθόλου. Ας το δώσουν και στον LeBron James, ας το δώσουν και στον Harden, ας το δώσουν σε όποιον θέλουν. Το μοναδικό που μας ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ πέρα τη στιγμή είναι ο τίτλος του πρωταθλητή. Και η υγεία του Γιάννη, ο οποίος είναι τραυματίας. Να δούμε ένα τελευταίο σχόλιο εδώ πέρα από τον Στέφ, ο οποίος ήταν μέσα στον αγώνα και το είδε λίγο το μάτς καλύτερα από τους υπόλοιπους. Του έκανε εντύπωση το ότι, έτσι όπως έβλεπε τις άμυνες, ότι ο Γιάννης φαινόταν να μαρκάρει ένα λάξ μία τον Άντονι Ντέιβις, μία τον LeBron James, και το ίδιο φαινόταν και γινόταν και στην επίθεση. Εδώ θα ήμασταν τυχεροί αν κατάφερνε ο Wesley Matthews και περιόριζε τον LeBron James, αλλά ο LeBron James με τα screen τα οποία έπαιρνε από τον JaVale McGee δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ο Matthews έκανε το ό,τι καλύτερο δυνατό μπορούσε, αλλά έτσι όπως ήταν τα plays δεν του βγήκε η άμυνα. Λοιπόν, κάναμε δύο συνεχόμενες ήττες και θα πάμε για την τρίτη, γιατί παίζουμε με τους Denver Nuggets, οι οποίοι ναι, είναι ένα back-to-back παιχνίδι για μας. Είναι ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα των Nuggets, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν την 7η θέση για να μην πέσουν με τους Clippers, αλλά επίσης προσπαθούν να πάρουν και το πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο των play-off, αν βγουν στις πρώτες 4 θέσεις, δεν έχει κρυφθεί ακόμα εκεί πέρα κάτι. Έχουν έτσι κάποιες απρόσμενες ήττες, χάσανε από τους Warriors, χάσανε και από τους Cavaliers στο προηγούμενο παιχνίδι, οπότε ναι, αυτό εδώ πέρα τα δύο αποτελέσματα ίσως μας δίνουν κάποιες ελπίδες, αλλά όχι, μάλλον για να χάσουμε πάμε σε αυτό πέρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πολλά θα κρυφθούν στα πρώτα λεπτά. Αν όντως οι Nuggets καταφέρουν όπως και οι Phoenix Suns να πάρουν μια πολύ μεγάλη διαφορά πολύ νωρίς, τότε ναι, δεν νομίζω να επιστρέψουμε. Οι παίχτες αρχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή στο Milwaukee κτλ. Λοιπόν, καλή ανάρρωση στον Γιάννη και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, φοβούτο είναι αυτό.